Γεια χαρά σε όλους, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Farming Simulator 19 με το μικρό Μήτρο. Ελπίζω να σας αρέσει το σημερινό επεισόδιο. Θα πάμε να κάνουμε καινούργιες δουλίτσες, θα πάμε να πάρουμε καινούργια μηχανήματα για να κάνουμε τις δουλίτσες μας πιο εύκολα. Γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο, όμως θυμάστε, άμα το έχετε δει, είχαμε νευριάσει πάρα πολύ, ειδικά με τον Μπέιλερ. Το τέλος του προηγούμενου επεισόδιο είχαμε πουλήσει τον Μπέιλερ, οπότε σήμερα θα πάμε να πάρουμε καινούργια μηχανήματα να φτιάξουμε τις υπόλοιπες δουλειές που έχουν μείνει. Να φτιάξουμε δηλαδή τις μπάλες που μας είχαν απομείνει στα χωράφια. Αλλά θα τα κάνουμε λίγο διαφορετικά. Θα τα δείτε μέσα στο βίντεο. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο, θέλω να ακολουθήσει μήνυμα από το χορηγό του σημερινού βίντεο και να ακολουθήσει κατευθείαν το βιντεάκι. Ακολουθεί μήνυμα από το χορηγούλι αυτού του βίντεο, eneba.com. Τσέκαρε τα link στην περιγραφή για παιχνίδια σε καταπληκτικές τιμούλες. Επίσης, υπάρχουν και προσφορές σε διάφορα παιχνίδια. Πολλά simulator games σε πολύ καλές τιμές, PlayStation Plus κάρτες και γενικά υπάρχουν πολλά games σε καλές τιμές. Και στο καλάθι μην ξεχάσεις τον κωδικό Unbox Sirius για 3% εκπτωσούλα. Αχ, καλημέρα. Δεν μπορώ να βγω από την πόρτα σήμερα. Τόσο όρεξη έχω. Λοιπόν, καλωσορίσατε παιδιά σε ακόμα ένα επεισόδιο με το μικρό Μήτρο. Να σκουπίσουμε λίγο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάρει μια καινούργια σκούπα που πηγαίνεις έτσι εδώ, σκουπίζεις και ξαναγεμίζει την ταΐστρα μέσα, γιατί πετάει το ζώο την τροφή απ' έξω και εμείς την ξαναπετάμε πάλι μέσα. Έχουμε ακόμα, θα ανέβει και το cleanless γιατί μόλις τώρα καθαρίσαμε. Οπότε είμαστε κομπλέ με τις κοτούλες. Οι κοτούλες έχουν βγάλει αρκετά αυγουλάκια από ό,τι βλέπω εδώ μέσα. Ωμπο! Έχει 6, 7. Θα τα αφήσω να γεμίσει άλλη μια σειρά εδώ και θα πάμε να τα πουλήσουμε όλα μαζί. Θα βγάλουμε πολλά, αρκετά λεφτά εδώ από τις κοτούλες. Λοιπόν, θέλω να πάμε γρήγορα σήμερα να κάνουμε τις δουλίτσες μας. Είχε μείνει, είχαμε κάνει στο προηγούμενο επεισόδιο αυτό το χωράφι και το 15 που είχαμε την κανόλα. Και είχαμε μαζέψει τις μπάλες. Είχαμε βγάλει αρκετά λεφτά από τις μπάλες που είχαμε πουλήσει. Τις μικρές τις μπάλες που είχαμε πουλήσει, όσες είχαμε πουλήσει. Σήμερα θα πάμε να διαλέξουμε ένα διαφορετικό τρόπο. Με βοήθησε ένας φίλος μου, ένας από τα παλιά, ο Ράφα, άμα τον ξέρετε, και μου είπε: κάνε με αυτόν τον τρόπο, θα σου είναι και πιο οικονομικό και πιο εύκολο τώρα για αρχή. Γιατί θα θες για να πάρεις καινούριο μπέιλερ, θα θες να πάρεις και μετά και τρέλε να τις φορτώνεις τις μπάλες διαφορετικό. Και καταλαβαίνετε ότι έχει έξτρα έξοδα. Θα το κάνουμε από εδώ και πέρα, θα σας πω τον τρόπο. Θα πάμε τώρα στον Κεραριστίδη. Πιστεύω θα τα έχει αγοράσει τα πράγματα γιατί μου έχει μαζέψει τα λεφτά. Μου έχει πάρει τα λεφτά που είχαμε παραπάνω χτες. Έχω πάρει 2-3 εργαλεία. Θα πάρουμε κι άλλα σήμερα. Θα κάνουμε διαφορετικές δουλίτσες στα επόμενα επεισόδια και θα δείτε τι ακριβώς εννοώ. Πάμε εδώ να δούμε τον Κεραριστίδη. Τις μπάλες από εδώ και πέρα θα τις μαζεύουμε χύμα. Όπως βλέπετε, αυτά εδώ πέρα πρέπει να είναι τα μηχανήματα. Μεταχειρισμένα όπως βλέπετε όλα είναι, έχουν ξεθοριάσει τα χρώματα, αλλά δεν μας πειράζει, τη δουλίτσα τους να κάνει. Αυτό εδώ πέρα μάλλον είναι ένα loading wagon. Παίρνεις εδώ το άχυρο που έχει κάτω στο χωράφι σου, το ρουφάει μέσα και το βάζεις εδώ χύμα και πηγαίνεις και το αδειάζεις στο selling point και παίρνεις τα λεφτά. Τα ίδια λεφτά παίρνεις που παίρνεις και με τις μπάλες. Οπότε δεν έχουμε θέμα με αυτό. Πάμε να τα πούμε εδώ με τον Κεραριστίδη. Κεραριστίδη, καλημέρα. Έλα ρε, καλημέρα, πού είσαι ρε. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Καλά, εγώ εσύ. Τα μηχανήματα αυτά δικά μου δεν είναι, που σου είπα χτες. Το loading wagon 1 με 500 ευρώ μου έχεις πει. Ναι, ναι. Οικονομικότατο, 17.000 χωράει μέσα ή 15. 15 ή 17, δεν θυμάμαι. Άνετα, θα μας κάνει τη δουλειά άνετα. Και το άλλο δίπλα του μικρούλι πρέπει να είναι το wind drawer. Αυτά ναι, που κάνεις εσύ ρε, δεν θυμάμαι καλά. Αυτό ήταν λίγο τσιγκημένη τιμούλα, ήταν 9.000, άμα δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. 9, ναι, δεν κάπου πειράζει. Εκεί. Χαλάλη σου ρε Γερσίδη, με έχεις βοηθήσει τόσο κι εσύ. Να σε καλά, αγόρι μου ρε. Με συγκινείς. Ωραία. Και έχω φέρει και ένα το χάρο, το cultivator το άλλο, με τις ρόδες εκεί πέρα και τα ξύλα δικό μου γι' αυτό. Για να οργώνεις, ναι. Θα έρθω να τα μαζέψω, θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Μόλις μαζέψω τις μπάλες, μετά ναι. Μόλις μαζέψω το άχυρο, μετά θα πάω για άλλο level, για άλλα πράγματα. Άντε να θα το πούμε στη συνέχεια, θα περάσω εδώ να πάρω και άλλα μηχανήματα. Έτσι, τα πω και στα παιδιά από τώρα, εντάξει. Ποια παιδιά, ρε. Ποια παιδιά. Ναι. Με βλέπουν παιδιά, δεν βλέπεις, έχω GoPro στο κεφάλι. Τι είναι αυτό το GoPro. Τραβάω vlog συνέχεια, ναι. Αγροτικό vlog. Vlog. Να σου δώσω και το κανάλι να πας να μπεις εδώ, τσεκάρεις. Έλα ρε, να περνάει και λίγο η ώρα, δώσ' μου. Γιατί έχει περάσει η ώρα. Μην με ξεχάσεις. Άρε παιχτούρες, μας έφτιαξε πάλι ο Κεραριστίδης εδώ. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε το cultivator, να πάμε να μαζέψουμε τις κανόλα τις μπάλες, γιατί η κανόλα, οι μπάλες ήταν κανονικά. Τις είχαμε θερήσει την κανόλα με την καινούρια την κομπίνα, οπότε άφηνε μεγάλες σειρές πίσω και με κενό και κανονικά να πηγαίνεις άνετα να τις παίρνεις. Ενώ στη σόγια, η σόγια τις είχαμε κάνει με το μικρό το μπέιλερ και είναι γεμάτο μέσα το χωράφι, όπως θα δείτε, όπως έχετε δει κιόλας, με μικρές σειρές από μπάλες, με άχυρο. Οπότε θα χρειαστεί να πάρουμε το
Windrower να κάνουμε τις σειρές πιο μεγάλες και να πηγαίνουμε πιο άνετα. Οπότε εμείς τώρα να δούμε άμα δουλεύει και το μηχάνημα αρχικά. Κατεβάζουμε, ξεκινάμε. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και πηγαίνεις απλά πάνω από τη σειρά σου και τη ρουφάει. Στο επόμενο επεισόδιο, άμα προλάβουμε, δεν προλάβουμε σήμερα, θα μαζέψουμε, θα κόψουμε και τα δέντρα. Στις επόμενες σοδιές που θέλω να κάνω, θέλω να βάλω root crop και συγκεκριμένα πατάτες. Ωραία, το μαζεύουμε το κανόλαστρο, ό,τι φαίνεται. Και πηγαίνουμε πολύ άνετα, μπορώ να πω. Θέλω στο χωράφι το νούμερο 15 από εκεί να βάλω, που είναι και το μικρό και είναι λίγο μακρόστον, έτσι πιο μικρό από αυτά τα λογικά πλαίσια χωράφι, να βάλω πατάτες. Και έχω ακούσει κάτι νέες επεκτάσεις που έχουν κάνει εδώ πέρα στην πόλη. Έχουν φέρει εργοστάσια πατάτας που σε βγάζει διάφορα προϊόντα και τα πουλά σε πάρα πολύ καλή τιμή. Και ίσως με αυτά, άμα ασχοληθούμε, βγάλουμε καινούργια μηχανήματα να αναβαθμιστούμε τελείως και να πάμε σε ένα επόμενο level. Να αγοράσουμε και χωράφια, να πάμε και σε άλλα διάφορα ζώα, να μαζεύουμε ποικιλίες, να δοκιμάσουμε νέα πράγματα. Οπότε θα το δοκιμάσουμε και ελπίζω να μας πάει καλά. Τώρα έχουμε λεφτά να ρίξουμε και λιπάσματα και τέτοια στις επόμενες σοδιές, οπότε θα μας πάνε πολύ πιο παραγωγικά. Οπότε έχουμε πραγματάκια να κάνουμε. Τώρα εμείς εδώ πέρα θα μαζέψουμε τις κανόλα μπάλες, όπως βλέπετε. Κανόλα του Στρόου, το άχυρο. Όπως βλέπετε, έχουμε μαζέψει 4.500. Μόλις γεμίζει αυτό, δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι άλλο. Θα πηγαίνουμε να το αδειάζουμε κανονικά και θα ερχόμαστε ξανά να συνεχίζουμε. Ελπίζω να είναι κάπου εδώ κοντά. Το μπάρν είναι ο μπάρν πάνω εδώ. Οπότε θα πηγαίνουμε μπαμ, θα τα αδειάζουμε και θα γυρνάμε. Αυτό εδώ πέρα που μου είπε ο Ράφα ήταν και οικονομικό. Έκανε 500 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Μεταχειρισμένο το βρήκα και λίγο πιο φθηνό. Κάνει αυτή τη δουλίτσα, μαζεύει το άχυρο όλο μέσα χύμα και πας και το αδειάζει. Το έχουμε χρησιμοποιήσει και με τον Ράφα στο Ravensburg που παίζουμε μαζί. Οπότε αυτό είναι για όσους αναρωτιέστε. Και είναι 17.000, αν δεν κάνω λάθος. Ή 17 ή 15. Ο κυριαρχητής μας είπε είναι 17, οπότε. Άρα 15 παίζει να είναι. Και ήταν η μικρή έκδοση 14. Δεν θυμάται καλά και ο Αριστείδης, έχει ξεχάσει κι αυτός. Εντάξει. Μεγάλος άνθρωπος, λογικό. Κάνουμε τη σειρά λίγο εδώ πέρα μέχρι να γεμίσει και τα λέμε ξανά μόλις πάμε να πουλήσουμε παιχτούρες. Όπως βλέπετε παιδιά, μόλις γεμίσαμε 15.000 λίτρα κανόλα στρώου, 15.000 λίτρα. Η κανόλα είναι στα... Πόσα λεφτά είμαστε τώρα, γιατί έχουμε περάσει και μέρα τώρα. Μπορεί να έχει πέσει η τιμή της, μπορεί να έχει ανέβει, δεν ξέρουμε. Κανόλα στρώ είμαστε στα 438 δολάρια, ευρώ. Πολλά λεφτά, 438 επί 15.000, είμαστε πόσα λεφτά τώρα, θα πάρουμε πόσα λεφτά. Και η σόγια όπως βλέπετε είναι στα 2.000, χτες το βράδυ ήταν 3.500 normal τιμές στο παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ ακριβή. 3.500 ευρώ σε normal, όχι σε easy, στην οικονομία, σε normal. Πάρα πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, τώρα από πού πάμε για να πάμε στον αχυρό, να πάμε από εδώ, κατεβαίνουμε κάτω και βγαίνουμε πίσω από τη λιμνούλα και φτάνουμε πέρα. Τσεκάρετε λίγο πως είναι το τρέιλεράκι. Έχει μαζέψει όλη την κανόλα της Straw μέσα. Και κατευθυνόμαστε τώρα προς τον αχυρό να πάμε να το πουλήσουμε. Τα λεφτά που έχουμε εξοικονομήσει, τα λεφτά που χάλασα σήμερα για τα εργαλεία αυτά, ειδικά για αυτό εδώ πέρα θα τα βγάλουμε πολύ άνετα, δεν το συζητάμε, τα 500 ευρώ, αλλά τα 9.500 τα άλλα που είχαμε δώσει για το Windrower που θα μας χρειαστεί για το χωράφι με τη σόγια, τα 9.500 άνετα θα τα βγάλουμε σήμερα, θα βγάλουμε και παραπάνω, οπότε θα είμαστε συν στο ταμείο. Λοιπόν, φτάσαμε στον αχυρό, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουν διάφορες μπάλες τεράστιες εδώ, εγκαταστάσεις. Πάμε να τους αφήσουμε και λίγες παραπάνω κι εμείς. Τώρα σε αυτόν εδώ πέρα δεν πηγαίνουμε κουβέντα, είναι μεγάλο κεφάλι. Άστον, αργότερα άμα γίνουμε μεγαλοεπιχειρηματίες κι εμείς, ίσως θα του ανοίξουμε κι εμείς την κουβέντα. Τώρα όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όπα, φάγαμε φόλα τώρα. Δεν μας αφήνει να αδειάσουμε εδώ πέρα. Λέει δεν έχουμε access σε αυτό το χώρο. Α, ήθελε πιο μπροστά. Έλα ρε παιδί μου τώρα και με άρχωσες. Έλα ρε παιδί μου τώρα και με άρχωσες. Τι δεν το παίρνεις τώρα αφού ξέρω ότι το παίρνετε. Τα χρειάστηκα για λίγο παιδιά. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. 6.500 από ένα φορτίο, οπότε έχουμε άλλο ένα φορτίο σίγουρα. Θα βγάλουμε 12.000 από αυτό.
Και έχουμε και τη σόγια μετά. Καταλαβαίνετε, θα βγάλουμε ένα ικανοποιητικό επιπλέον ποσό. Γιατί είναι επιπλέον ποσό αυτό τώρα. Είναι έξτρα, είναι το άχυρο. Πήραμε λεφτά κιόλας από το. Από τη σόγια μας είχαμε πάρει 25.000, θα πάρουμε κι άλλα τόσα από το άχυρο, οπότε γιατί όχι να μην το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Τσεκάρετε πανέμορφο το μέρος που είναι εδώ πέρα. Μου αρέσει αρκετά, έχει τα κακά του, αλλά έχει και τα καλά του. Τσεκάρετε εδώ μέρος, λιμνούλα από εδώ, βουνό την άλλη μεριά. Έχει καταπληκτικά μέρη. Τα σπιτάκια έτσι ωραία. Θυμίζει αρκετά επαρχία. Έχει και την πόλη προς τα κάτω και καλά την πόλη που είναι λίγο πιο μεγάλο το μέρος. Η πόλη είναι, μπορείτε να πείτε κάτω δεξιά, έχει μια μεγάλη πόλη, έχει στη μέση εκεί που είναι και τα μαγαζιά, έχει τα άλογα πρόβατα και τέτοια τι έχει. Είναι ωραίος χάρτης, καλοφτιαγμένος χάρτης και με πάρα πολλά χωράφια και πάρα πολλά selling point. Όπως βλέπετε είμαστε στα 13.000 τώρα, δεν γεμίσαμε full. Άμα κάτσω να ψάξω τώρα μέσα στα χωράφια θα βρω να γεμίσω λίγο παραπάνω, αλλά είναι 2.000 τώρα μέχρι τα 15. Δεν αξίζει τον κόπο τώρα να χάσουμε χρόνο, πάμε να φύγουμε κατευθείαν. Τα 2.000 τώρα είναι πόσα, είναι 800 ευρώ, εντάξει. Λοιπόν, πουλάμε και το υπόλοιπο το στρώου. Περάσαμε τα 40.000. Είμαστε στα 42. 5.500 πήραμε αυτό. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε εδώ στην άκρη κάπου το loading wagon. Πού βρήκε ρε. Βρήκε στο πλατάκι. Θα αφήσουμε εδώ στην άκρη. Να πάμε να φέρουμε το wind rower τώρα. Να κάνουμε τη δουλειά με τις σειρές. Φύγαμε, πάμε κατευθείαν μαγαζί. Αυτό εδώ είναι το μαντζαφλάρι. Αυτό εδώ πέρα είναι το μαντζαφλάρι που βλέπετε παιδιά. Ελπίζω να μας κάνει τη δουλίτσα μας. Πιστεύω θα την κάνει. Ακουμπάει κάτω, τραβάει τα υπόλοιπα. Είμαστε κομπλέ. Σηκώνει, έχει και υδραυλικά πάνω κάτω. Μια χαρά. Πάμε να πιάσουμε αυτή τη σειρά. Ελπίζω να πηγαίνει κιόλας, να τις πιάνει και δύο σειρές. Μην κάνουμε. Μην θέλει μεγαλύτερο τώρα. Λοιπόν, βλέπουμε και ξεκινάμε. Και έχουμε και λέμε. Τις σειρές τις κάνει, αλλά θέλω να δω κατά πόσο βολεύει τώρα. Και ο άλλος ο Μπέιλερ τώρα ήταν από τους άλλους που πήγαινε λίγο και τώρα κάνει τις πιο μικρές σειρές. Δεν μας πειράζει όμως, τη δουλειά μας θέλω κάνει. Βλέπω πατάς στη μέση. Τώρα πατάμε πάνω στις σωρούς και χοροπηδά λίγο το τραχτέρ. Και ρετάρι. Δεν μας πειράζει. Τη δουλειά μας θα βγάλουμε εμείς. Θα κάνουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Είναι μικρό το μηχάνημα. Αλλά και ήταν και οικονομικό. Δεν θα το έλεγα. 9.000 οικονομικό. Καλούτσικο. Τώρα έχει πολλές μικρές μπάλες. Θα αργήσουμε λίγο παραπάνω τώρα. Γιατί πηγαίνει και το πήγαινε και λίγο πιο ανοιχτά μετά εγώ. Με το harvester που είχαμε. Αλλά εντάξει, πάει αρκετά καλά μπορώ να πω μέχρι στιγμής. Μας έχει κάνει τις γραμμές. Θα κάνουμε λίγο πιο εύκολα τη δουλειά μας. Πιο γρήγορα. Κάνουμε μια διπλή δουλειά τώρα παραπάνω. Αλλά μετά θα έρθεις με το loading wagon και θα μαζεύεις κατευθείαν. Εδώ μετά θα ήθελες να κάνεις όλα αυτά μία-μία. Δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση. Εδώ που έχω ανοίξει περισσότερο, τα πιάνει. Αρκετά καλό μπορώ να πω. Έχουμε δημιουργήσει τρεις σειρές εμείς. Πάμε να συνεχίσουμε και με τις υπόλοιπες.
κουτσούρες, όπως βλέπετε, μόλις τελειώσαμε. Κάναμε όλο το χωράφι τις δύο σειρές μία. Εδώ ο γείτονας τι έχει βάλει? Κανόλα έχει βάλει. Του γείτονε κανόλα γιατί είχε λουλούδι, ενώ η δικιά μου δεν είχε λουλούδι. Πώς γίνεται αυτό? Ή είχε και δεν το θυμάμαι. Αν μου φαίνεται δεν είχε λουλούδι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να αποθηκεύσουμε κάπου και το μηχάνημα αυτό δεν διπλώνει κάπως. Μόνο κατεβαίνει κάτω. Μπορούμε να το φυλάξουμε μέσα εδώ. Εδώ. Να βάλουμε και τον μπέιλερ εδώ. Τον μπέιλερ, το loading wagon. Θα το αφήσω ανοιχτά εδώ πέρα να βάλουμε και το loading wagon. Ωραία, φεύγουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ, αυτή τη μεριά. Να δούμε ότι όλα είναι κομπλέ, το μαζεύει και αυτό. Εντελώς διαφορετικό το άχυρο από τη σόγια, βλέπετε. Διαφορετικό το στάχι του. Οπότε κάνουμε και αυτή τη δουλίτσα και τα λέμε ξανά όταν πάμε να πουλήσουμε. Τώρα δεν αξίζει να μαζεύουμε σιγά σιγά. Ίσως θα βγάλουμε λιγότερο από τις άλλες. Ίσως και όχι. Αλλά βγάζεις λιγότερο σίγουρα σε κάθε σειρά. Καθώς έπιανε 2 μέτρα και 2-4, ενώ το άλλο βγάζουμε 8. Με την κεφαλή την καινούρια ή κάνω λάθος. Αλλά βγάζει τουλάχιστον πιο χοντρό η καινούργια κομπίνα από αυτό εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, μόλις γεμίσαμε 15.000 λίτρα. Βγάζει αρκετό, μπορώ να πω. Και εδώ. Βγάζουμε αρκετό και εδώ. Οπότε φεύγουμε. Βλέπετε το στάχι, το άχυρο, όπως σας είπα, είναι διαφορετικό εντελώς από τη κανόλα. Εντελώς διαφορετικό είναι και από τη σόγια. Εντελώς διαφορετικό είναι και από του καλαμποκιού. Ίσως βάλουμε καλαμπόκι κάποια στιγμή και το δείτε. Δεν θα σταματήσει αυτό, οπότε σταματάω εγώ. Τώρα το επόμενο βήμα για τις πατάτες ίσως έρθει στο επόμενο επεισόδιο. Και το cultivate στο χώμα. Για να βάλουμε την καινούργια σόδια. Και με το καινούργιο το potato seeder. Potato planter μάλλον. Και θα πάμε πάρα πολύ καλά. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο πιστεύω στις πατάτες και στην περιποίηση της πατάτας. Να ρίξουμε λιπάσματα, άμα χρειαστεί lime και τέτοια, στο χωράφι της πατάτας εκεί το 15. Το μεθεπόμενο θα είναι όλα τα άλλα. Θα βάλουμε νέα σόδια σε όλα τα άλλα τα χωράφια. Ίσως βάλουμε wheat να έχουμε για τις κότες και να κρατήσουμε και για υπόλοιπα ζώα. Θα κρατήσουμε και άχυρο, ίσως επεκταθούμε να πάμε να πάρουμε και πρόβατα ή αγελάδες, θα δούμε. Ή ίσως είναι ακόμα νωρίς για αυτά, να μαζέψουμε καλά λεφτά για να πάμε σε αυτό το στάδιο, να έχουμε ένα ικανοποιητικό ποσό στην άκρη, για να μας φτάσουν να τα ταΐζουμε και τέτοια, να τα περιποιούμαστε. Θα εξελιχθεί αρκετά καλά και ελπίζω να το προλάβουμε να το εξελίσω όπως θέλω. Και μετά ο Μήτρος δεν θα τελειώσει εδώ ο Μήτρος. Ο Μήτρος ήρθε για να μείνει και θα μείνει και στο Farm 22. Το λέω και θα με θυμηθείτε. Ο Μήτρος δεν ήρθε έτσι απλά. Ο Μήτρος δεν θα ξεχαστεί. Θα περάσει και στη νέα χρονιά του Farming. Έλα μάστορας, έχω φτιάξει εδώ. Δουλεύουμε για αυτόν εδώ εμείς. Αλλά μας δίνει και κασέρι, οπότε δεν δουλεύουμε για αυτόν, για μας δουλεύουμε. Αυτό είναι πιο φθηνό το άχυρο. Θα δούμε πόσα λεφτά θα βγάλουμε. Το άλλο βγάζαμε 6.500 ένα φουλαρισμένο. Αυτό βγάζουμε 4.600. Είδατε, είναι μεγάλη διαφορά. Είναι 2.000. Δεν μας πειράζει όμως, είναι λεφτά παραπάνω και αυτά από το χωράφι μας. Πιστεύω θα αδειάσουμε άλλες 2 φορές. Οπότε θα τα πούμε στο τελευταίο άδειασμα. Μία και καλή τώρα. Μέχρι τώρα, όπως βλέπετε, έχουμε γεμίσει και το τρίτο φορτίο. Είχα αδειάσει ακόμα ένα φουλαρισμένο 15.000. Έχει περισσέψει αυτό. Και αυτό στην ακρούλα. Δεν αξίζει με τίποτα αυτό συγκεκριμένα να κάνουμε διπλό δρομολόγιο. Οπότε φεύγουμε, πάμε, το πουλάμε και αυτό και κλείνουμε κάπου εδώ να μαζέψουμε τα εργαλεία μέσα και θα σταματήσουμε κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο. Ο γείτονας όμως έχει weeds μέσα στο χωράφι. Δεν βλέπω να το περιποιείτε, το κάνω όλα. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε να αδειάσουμε και το τρίτο φορτίο. Πάρουμε άλλα 4.500, καλά είναι αυτά. Ήδη φτάσαμε στα 55.000. Στα 56. Στα 57. 57 μισό. Πήραμε 5.000. Λογικά θα ανέβηκε και η τιμή της. Και ναι, ανέβηκε. Έχει πάει 3.44 και έχει άνοδο.
Πόσα λεφτά βγάλαμε σήμερα, να τσεκάρω λίγο τα οικονομικά μου. Today βγάλαμε 27.000. Πολύ καλά. Τώρα πάμε λίγο πίσω στο σπίτι να αφήσουμε και το loading wagon να το φυλάξουμε κάπου. Που έχουμε και το Windrower. Κάνουμε έτσι. Την άλλη. Με χώρεσε. Τώρα θέλω να δω μην βγαίνει έξω το μαρκούτσι. Για να δω. Βγαίνει λίγο το σίδερο. Δεν μας πειράζει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το τραχτέρ μας πίσω. Δεν έχω κάτι άλλο έξω. Προς το παρόν κλείσουμε και αυτή την πόρτα εδώ. Η κομπίνα μας εδώ, τούμπανο. Κλείνουμε και εδώ την πόρτα. Έχουμε μαζέψει όλα τα χωράφια. Και αυτό. Και αυτό και εκείνο και το 15. Τώρα στο επόμενο επεισόδιο περιμένουμε τις πατάτες να βάλουμε. Εδώ οι κοτούλες τι λένε, βγάλαν κι άλλο. Δεν έχουν βγάλει άλλο, έχουν γεμίσει και αυτό. Θα τα αφήσουν να γεμίσουν κι άλλα. Έχουμε, πόσες έχουμε, έχουν γεννήσει καμία. Έχουμε 38, έχουν γεννήσει αρκετές. Είχαμε 20, αν δεν κάνω λάθος. Και ένα κόκορα και έχουμε πάει 38, μια χαρά είμαστε. Η ώρα πάει 2 παρατέταρτο για ακόμα μια φορά. Κλείνουμε κάπου εδώ το σημερινό μας επεισόδιο. Παιχτούρες, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό το βιντεάκι με το μικρό το Μήτρο. Αν σας άρεσε, πείτε μου στα σχόλια ότι θέλετε να συνεχίσουμε. Εννοείται τη σειρά. Εννοείται θα τη συνεχίσουμε, αλλά πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας πώς σας φάνηκε το σημερινό επεισόδιο. Πώς σας φάνηκε το μηχάνημα που χρησιμοποιήσαμε και τα μαζεύαμε πιο εύκολα τις μπάλες. Και περιμένετε στο επόμενο επεισόδιο, θα έχουμε αρκετά πραγματάκια να κάνουμε. Νέα πραγματάκια με νέα μηχανήματα. Δεν τα έχουμε ξαναδεί. Και ελπίζω να σας αρέσει η σειρά με το μικρό Μήτρο. Αφήστε ένα like να βοηθήσετε λίγο παραπάνω. Κάντε μια εγγραφούλα, αν είστε νέοι, να μην χάνετε επόμενα νέα βίντεο. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.